Κύριε Κατσότη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για πείτε μας, τι ακριβώς έγινε το πρωί. Κοιτάξτε, πήγαν από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 5.30 ώρα σχεδόν, ο δικαστικός επιμελητής με δυνάμεις της αστυνομίας για να ειδοποιήσει την έξωση που έχει μια απόφαση της δημοσιογράφου, συνταξιούχου δημοσιογράφου, και 7 η ώρα βέβαια με εντολή του δικαστικού, και εδώ η αστυνομία θα πρέπει, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πρέπει να μας πει αν τα σώματα ασφαλείας δέχονται εντολές από το δικαστικό επιμελητή. Με εντολή του λοιπόν οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα. Γιατί έχουμε και βίντεο. Βέβαια, μα το βλέπουμε. Ναι, όλα αυτά. Να σπάνε την πόρτα. Είναι ντροπή, είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι μια συνταξιούχος, χάμηλος συνταξιούχος, με παιδί με ειδικές ανάγκες. Μιλάμε για τους ευάλωτους που η κυβέρνηση δίθεν ενδιαφέρεται. Μα πρώτη, κύριε Κατσότη, η κυβέρνηση και όλοι οι κυβερνώντες λένε δεν γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Πώς έγινε αυτό δηλαδή? Εδώ τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Είναι πρώτη κατοικία στην χαμηλοσυνταξιούχο δημοσιογράφο και μάλιστα με άτομο με ειδικές ανάγκες. Ευάλωτο, έτσι όπως το είπατε, που υποτίθεται ότι προστατεύονται. Λοιπόν. Και δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα, είναι ντροπή, είναι βαρβαρότητα, είναι αγριότητα ενός συστήματος. Μία απόφαση την οποία την κραδένουν, έχουμε λέει δικαστική απόφαση, είναι μια άδικη απόφαση, δεν πήρε υπόψη το κοινωνικό ζήτημα, δεν βγάζει από το σπίτι μια συνταξιούχο η οποία είναι και καρκινοπαθής και ένα παιδί με ειδικές ανάγκες που πετάνε στον δρόμο, και αυτή λοιπόν που έβγαλε την απόφαση ο δικαστής, νομίζω ότι και αυτή δεν θα πρέπει να κοιμάται καλά. Βεβαίως δικάζει με βάση τον νόμο και εδώ κρίνονται πάρα πολύ αυστηρά. Τόσο η Νέα Δημοκρατία, η οποία έρχεται σήμερα και μου λέγανε εκεί ότι κάθε μέρα κάνουν εξώσεις και πληστηριασμούς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τη βιώνει ο κόσμος που του έχουν του βάλει τη θηλιά στο λαιμό με τα δάνεια. Μα άμα ρωτήσει κανέναν υπουργό, κύριε Κατσότη, σου λένε δεν γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Και μάλιστα προστατεύουμε τα ευάλωτα. Να ορίστε όμως που είναι η επιτομή του παραδείγματος, έτσι. Λένε ψέματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, στον κόσμο. Δεν κρύβονται αυτά. Όλη η γειτονιά είναι στο πόδι. Γνωρίζει πολύ καλά το θέμα της δημοσιογράφου στου ζωγράφου, στα Ηλίσια. Και δεν μπορεί να λένε ψέματα. Μίλησα σήμερα το πρωί με τον κύριο Γεωργιάδη, λοιπόν, τον Υπουργό Ανάπτυξης, ότι είναι απαράδεκτα πράγματα και η κυβέρνηση έχει ευθύνες, όπως και με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, για αυτή την ασχήμια της αστυνομίας εκεί στο σπίτι, όπου έσπασε την πόρτα σε τον κόσμο, κατέβαιναν τα δάκια να πάνε στο σχολείο και έλεγαν μια τέτοια απαράδεκτη κατάσταση. Λοιπόν, να τρομοκρατούν τον κόσμο πρωί-πρωί, να σπάμε με πριόνια την πόρτα. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Και ξέρουμε ότι ο κόσμος, ο λαός, θα πρέπει να βγάλει και συμπεράσματα. Γιατί, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει να πούμε ότι έχουμε εδώ μέλο τέλεχο του ΚΚΕ, ο οποίο του έχει χορτώσει όλο το ποινικό κλώδικα, γιατί στάθηκε αλληλέγγυος με άλλους για να μην πετάξουν κι άλλον άνθρωπο έξω από την πρώτη κατοικία. Είναι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ αυτός, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποινικοποίησε τον αγώνα αλληλεγγύης για να μην βγαίνουν, να μην ξεσπιτώνουν. Παρακόλληση δηλαδή όλης αυτής της διαδικασίας. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί και τώρα εκεί μια εταιρεία είναι αυτή που έχει πάρει το σπίτι από την τράπεζα και δεν είναι δάνειο, όπως είπαμε, είναι από κάρτες. Είναι καταναλωτικό, 15.000, είναι. Καταναλωτικό 15.000. Λοιπόν, μάλλον κάρτα, 15.000, είναι κάρτες. Έχασε το σπίτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι ντροπή. Η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Πρέπει να απολογείται απέναντι στο λαό. Δεν μπορεί συνταξιούχος, εργαζόμενος, φτωχαλαϊκά στρώματα που σήμερα έχουν τη θηλιά στο λαιμό να αποδέχονται μια τέτοια κατάσταση. Κανένα συμβιβασμός με αυτή την αγριότητα και την βαρβαρότητα. Πρέπει να το πληρώσει και πολιτικά, αλλά πρώτα και κυρία, ο λαός θα πρέπει να βγει στον δρόμο, να υπερασπίσει τον γείτονά του, τον συνάδελφό του, τον φίλο του που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, να μην μείνει χωρίς σπίτι. Μάλιστα. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.